Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη συγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης και η Σοβιετική Σοσιαλιστική Εμπειρία, άσχετα από το γεγονός πως αυτό το εργατικό κράτος δεν υφίσταται πλέον, εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία. Όχι μόνο για τους κομμουνιστές, αλλά και για κάθε αγωνιστή, κάθε προοδευτικό άνθρωπο που συνειδητοποιεί πως οι καπιταλιστικές κοινωνίες συνεχώς εντείνουν και πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, εξετάζοντας το σοσιαλιστικό παρελθόν, βεβαίως μαθαίνοντας και από τα θετικά και από τις αδυναμίες του, μπορούμε να αντιστοιχηθούμε σήμερα καλύτερα με τα μέτρα των απαιτήσεων. Τα 31 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση έχουν πάει πίσω την ανθρωπότητα ολόκληρη, τους ίδιους τους λαούς που ζούσαν στα εδάφη της. Τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές κατακτήσεις εξανεμίστηκαν. Ποια από αυτές τις κατακτήσεις που χάθηκαν στις συνθήκες του καπιταλισμού ήταν η σημαντικότερη? Η δωρεάν υγεία, η δωρεάν παιδεία, η στέγη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός? Θα τολμούσα να πω πως η μεγαλύτερη κατάκτηση που έχασαν οι λαοί που ζούσαν στη Σοβιετική Ένωση ήταν άλλη. Ήταν η αίσθηση της σιγουριάς για την αυριανή μέρα. Η βεβαιότητα πως αύριο σίγουρα θα έχω στέγη και δουλειά, πως δεν θα βρεθώ στην ανεργία, πως θα πάω αύριο το πρωί στη δουλειά και δεν θα με απολύσει ο διευθυντής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων μου, του συνδικάτου. Και αν ακόμα αυτό το συμβεί κάτι τέτοιο, άμεσα θα μπορώ να βρω άλλη δουλειά στο αντικείμενό μου. Πως τα παιδιά μου θα σπουδάσουν δωρεάν, θα βρουν και αυτά εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν και αγαπούν. Πως και εγώ μετά, αν καταλάβω πως δεν με ικανοποιεί το επάγγελμα που κάνω, θα μπορέσω δωρεάν να σπουδάσω κάτι άλλο και να ακολουθήσω κάποιον άλλο κλάδο. Πως θα έχω τις κοινωνικές παροχές που δικαιούμαι σε ξεκούραση, σε πολιτισμό, σε αθλητισμό. Πως ακόμη κι αν αρρωστήσω θα έχω στη διάθεσή μου υψηλές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Και τόσα άλλα που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής και κατανομής. Βεβαίως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όλα τα σοβιετικά χρόνια δεν ήταν τα ίδια και οι δυνατότητες που είχε το εργατικό κράτος δεν ήταν παραδείγματος χάρη οι ίδιες τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του μετά τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, την Επανάσταση, την ξένη εισβολή, τον εμφύλιο, εξελίξεις που άφησαν παραδείγματος χάρη εκατομμύρια παιδιά στην ορφάνια. Ή οι εξελίξεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, όταν η Σοβιετική Ένωση βγήκε κατεστραμμένη, με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς και αναπήρους, ανθρώπους που υπέφεραν από τις συνέπειες του πολέμου, όχι μόνο τις οικονομικές, αλλά και τις ψυχολογικές. Με την έννοια αυτή θα προσπαθήσω στη σύντομη παρέμβασή μου να μιλήσω για ορισμένα βασικά γνωρίσματα της ψυχικής υγείας στη Σοβιετική Ένωση, φωτίζοντας πλευρές της υπεροχής του σοσιαλισμού και της μεγάλης προσφοράς της Σοβιετικής Ένωσης στην προστασία της ψυχικής υγείας, της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Η εργατική εξουσία, στηριγμένη στην κοινωνική ιδιοκτησία, στα μέσα παραγωγής και στον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, πέτυχε στη Σοβιετική Ένωση πρωτόγνωρες κοινωνικές κατακτήσεις, όπως ήταν η εξάλληψη της ανεργίας, η μείωση του εργάσιμου χρόνου, η συνεχής καλυτέρευση των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και των συνθήκων εργασίας, η καλλιέργεια της συντροφικότητας και της άμυλας για τον κοινό σκοπό και όχι του ανταγωνισμού και του προσωπικού ωφέλης. Αυτή ήταν η βάση για την εξάλληψη πολλών αιτιών που δημιουργούν ή οξύνουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως σημειώνεται στη σχετική σοβιετική βιβλιογραφία. Στη Σοβιετική Ένωση από τα 1922 άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά ένα πολύμορφο δίκτυο δομών ψυχικής υγείας, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ποικίλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αποτελούν κληρονομιά του καπιταλιστικού παρελθόντος και δημιουργούνται και σε συνθήκες ανώριμων κομμουνιστικών σχέσεων, όσο και για τη φροντίδα πολλών προβλημάτων ψυχικής υγείας με βιολογικό υπόβαθρο. Από τα πρώτα χρόνια της, η Σοβιετική εξουσία θέτει ζήτημα ενεργής διάγνωσης, καταγραφής και βοήθειας των ψυχικά ασθενών, καθώς και της εξάλληψης των αιτιών
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ψυχικές ασθένειες. Ταυτόχρονα, διαμορφώθηκε ένα μεγάλο δίκτυο δομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που στόχευε στην υποστήριξη συνολικά της οικογένειας. Το σοσιαλιστικό κράτος μείωσε τον εργάσιμο χρόνο και κατέβαλε διαρκή προσπάθεια να περάσει το μήνυμα της δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μέσα από πολύμορφες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των δικτών ψυχικής ευημερίας της εργατικής τάξης. Επιπλέον, πολλά βαριά ψυχιατρικά προβλήματα με βιολογικό υπόβαθρο είχαν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στη Σοβιετική Ένωση σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται στον καπιταλισμό, με την έννοια ότι εκεί προκρίνονταν η κοινωνική περίθαλψη και φροντίδα του ασθενή. Δεν υπήρχε η γνώριμη για τις καπιταλιστικές μεγαλοπόλεις εικόνα του σχιζοφρενή, που είναι άστεγος και αβοήθητος, ένα πραγματικό περιφερόμενο ράκος του δρόμου ή βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε το 1980 και αφορούσε 63 χώρες, που στηρίζεται στη στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στις σοσιαλιστικές χώρες, μεταξύ αυτών και στη Σοβιετική Ένωση, οι ψυχικές ασθένειες ήταν κατά 2,5 με 3 φορές λιγότερες από ό,τι στις αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές χώρες και κατά 3 με 4 φορές λιγότερες σε σχέση με τις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες εκείνες της εποχής. Στη γραπτή παρέμβαση θα βρείτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία και νούμερα, δεν θα σας κουράσω σήμερα άλλο με νούμερα. Οι Σοβιετικοί επιστήμονες στον τομέα των ψυχικών διαταραχών, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής, ασχολήθηκαν επιστημονικά με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων. Επιδίωξαν να χαράξουν νέες κατευθύνσεις. Μετά τη νίκη της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης στην επαναστατημένη Ρωσία, δυνάμωσε η διαπάλη με ιδεαλιστικές απόψεις για τον ψυχισμό και την προέλευση των ψυχικών ασθενειών. Άρχισαν να διαμορφώνονται οι θεωρητικές προϋποθέσεις για να μπει η ψυχιατρική επιστήμη στη Σοβιετική Ένωση πάνω στις βάσεις του διαλεκτικού υλισμού. Οι Σοβιετικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι βασίστηκαν στις διδασκαλίες του Ιβάν Παύλοφ για την ανώτατη νευρική δραστηριότητα, θεωρώντας πως αυτές εκφράζουν πληρέστερα τις αρχές του διαλεκτικού υλισμού στη συγκεκριμένη επιστήμη για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και βέβαια στη συνέχεια στις προσεγγίσεις του Λεφ Βιγκότσκι για τις ανώτατες ψυχικές δραστηριότητες. Στις απόψεις τους για τον ψυχισμό και τη φύση των ψυχικών διαταραχών, οι Σοβιετικοί επιστήμονες στήριζονταν στην αντίληψη της ενότητας του περιβάλλοντος και του οργανισμού, σε αντίθεση με προσεγγίσεις που θέτουν σε αντιπαράθεση το ψυχικό με το βιολογικό. Από μέρος μας είναι δύσκολο σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση να ξεχωρίσουμε από μια πλειάδα Σοβιετικών επιστημόνων κάποιους για την πρωτοπόρα δουλειά τους. Μπορούμε ωστόσο να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από βιβλίο της γνωστής ψυχολόγου Μπλούμα Ζεϊγκάρνικ για τα διαφορετική πορεία που επεδίωξε να χαράξει η σοβιετική προσέγγιση και τους επικεφαλείς αυτής της προσπάθειας. Λέει λοιπόν, οι σοβιετικοί ψυχολόγοι Λεβ Βιγκότσκι, Πιότρ Γκαλπέριν, Αλεξάνδρ Ζαπαρόζιτς, Αλεξέι Λεόντεφ, Αλεξάνδρ Λούρια, Σεργέι Ρουμπινστέιν στηρίζονται στις θέσεις της μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας της αντανάκλασης και της διδασκαλίας των Σέτσενοφ Παύλοφ για τη ρεφλεξολογική φύση του ψυχισμού, απορρίπτοντας τη διαίρεση του ψυχισμού σε διαφορετικές έμφυτες λειτουργίες και στηρίζουν τη θέση πως διαφορετικές μορφές της ψυχικής λειτουργίας διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της ζωής σε εξάρτηση από το διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με μικρές λειτουργίες νόησης, μνήμης που μεγαλώνουν με την ανάπτυξή του ή μικραίνουν εξαιτίας της ασθένειας του εγκεφάλου. Η νόηση, η μνήμη είναι διαφορετικές μορφές της δραστηριότητας που διαμορφώνονται κατά την οντογέννηση. Αυτές οι αρχές που θεμελιώνονται σε συγκεκριμένες έρευνες πρέπει να τεθούν ως βάση της ερμηνείας πολλών ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων και συνδρόμων. Η εξωτερική αιτία δεν καθορίζει άμεσα την αντίδραση του ανθρώπου, αλλά η εξωτερική αιτία δρά μέσα από τις εσωτερικές συνθήκες. Τα βιολογικά κληρονομημένα χαρακτηριστικά αποτελούν μία από τις συνθήκες, αν και πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση των ψυχικών λειτουργιών. Η βασική όμως συνθήκη είναι η αφομοίωση του κόσμου των αντικειμένων και των φαινομένων που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Διαδικασία που είναι ενεργητική μέσω της επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους.
Βεβαίως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθούμε και στα προβλήματα της ψυχικής υγείας που υπήρξαν στη Σοβιετική Ένωση και τα οποία επιδεινώθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ύπαρξής της, με κύριες εκδηλώσεις τον αλκοολισμό, τις αυτοκτονίες μεταξύ του ανδρικού πληθυσμού. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες παρατηρείται σταδιακή αύξηση και των άλλων δικτών ψυχικής υγείας. Το κόμμα μας έχει εκτιμήσει πως αυτή την περίοδο, εξαιτίας μια σειρά λαθεμένων επιλογών σε οικονομία και πολιτικό επικοδόμημα, παρατηρούμε μια σταδιακή απομάκρυνση των μαζών από τη συμμετοχή στο Σοβιετικό Σύστημα. Όσο η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης υιοθετούσε επιλογές που αποδυνάμωναν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας και ενδυνάμωναν το στενό ατομικό και ομαδικό συμφέρον, τόσο δημιουργούνταν αισθήματα αποξένωσης από την κοινωνική ιδιοκτησία και διαβρωνόταν η συνείδηση. Άνοιγε ο δρόμος στην παθητικότητα, στην αδιαφορία, στον ατομισμό, έχουμε εκτιμήσει στο 18ο συνέδριό μας. Αποδείχτηκε λοιπόν πως η θεωρία, η θεραπεία προβλημάτων που εμφανίζονται στο σοσιαλισμό με φάρμακο τον καπιταλισμό, το κέρδος, την ενίσχυση των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων είναι θανατηφόρα για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, συρρυκνώνοντας και τα θετικά βήματα που είχαν επιτευχθεί στον τομέα της δημόσιας υγείας. Βεβαίως, η ανατροπή του σοσιαλισμού το 1989-91 οδήγησε σε ένα τεράστιο πισωγύρισμα στα θέματα ψυχικής υγείας. Χαρακτηριστικά, τη δεκαετία του 90 στην καπιταλιστική Ρωσία εκτινάχθηκαν οι αυτοκτονίες, η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές και άλλα. Οι βαθιές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της αντεπανάστασης κλόνισαν την ψυχική υγεία στη Ρωσία, όπως σημειώνουν μια σειρά σύγχρονοι ειδικοί, προκαλώντας, όπως λένε, ένα συλλογικό τραύμα στον πληθυσμό. Τέλος, επιτρέψτε μου να κλείσω τη σημερινή παρέμβαση με λίγες λέξεις για το αγαπημένο, σε εισαγωγικά αγαπημένο, θέμα που κυριαρχεί στα ελληνικά και γενικότερα στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν κάποιος προσπαθήσει να ψάξει και να διαβάσει για την ψυχική υγεία στη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό αφορά τη χρήση της ψυχιατρικής για πολιτικούς λόγους, ενάντια, όπως μας λένε, στους αντιφρονούντες. Βεβαίως, αυτοί που επιμένουν να αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα αποσιωπούν ανάλογες καταγγελίες που έχουν γίνει και για καπιταλιστικές χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια λοιπόν είναι πως ο ποινικός κώδικας της Σοβιετικής Ένωσης, παραδείγματος χάρη το άρθρο 70 για την αντισοβιετική προπαγάνδα, προέβλεπε την εξέταση από ψυχολόγους και ψυχιάτρους για όσους ενεργούσαν ενάντια στο σοσιαλισμό και βρίσκονταν σε κατάσταση παραφροσύνης. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες γιατρών και αντιφρονούντων, στις δεκαετίες του 60 και 70 υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις χρήσης αυτής της νομοθεσίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πήρε μαζικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε και όλο αυτό το κίνημα των αντιφρονούντων. Αυτή είναι και η εκτίμηση των σημερινών επιστημονικών φορέων της αστικής Ρωσίας, που κάνουν λόγο για πολιτικοποιημένη δίωξη της εγχώριας ψυχιατρικής από αρκετούς δυτικούς ψυχιάτρους με κάλπικες κατηγορίες. Αλλά ας δούμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο εθνικιστής Ρώσος φιλόσοφος Αλεξάντ Ντούγκιν, που σήμερα φημολογείται πως είναι ο θεωρητικός νους του Πούτιν, ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα τη δεκαετία του 1980, συμμετέχοντας ως έφηβος τότε σε μία παράνομη φασιστική οργάνωση με τον τίτλο «Μαύρο Τάγμα των SS». Τα μέλη του αυτοαποκαλούνταν σχιζοειδοί και ξεκινούσαν τις συνεδριάσεις τους με το επιφώνημα «Χάι Χίτλερ». Ο Ντούγκιν είχε αναλάβει να μεταφράζει έργα του φασίστα φιλοσόφου Ιούλιου Έβολα. Τι οδηγούσε όμως έναν έφηβο και γιο συνταγματάρχη στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, όπως ήταν τότε ο νεαρός Ντούγκιν, να φωνάζει «Χάι Χίτλερ», να μεταφράζει έργα της εγκληματικής φασιστικής ιδεολογίας και μάλιστα σε μια χώρα που είχε χάσει 27 εκατομμύρια ανθρώπους στον πόλεμο με το φασισμό? Δεν θα μάθουμε ποτέ, μιας και αυτή η οργάνωση δεν αποκαλύφθηκε, δεν διώχθηκε από τις Σοβιετικές αρχές και κανένας ψυχολόγος ή ψυχίατρος δεν είχε πρόσβαση στην περίπτωση Ντούγκιν. Ενώ αργότερα ο ίδιος πρώτα πέρασε από τη βαθιά αντικομουνιστική οργάνωση ΠΑΜΕΤ, αργότερα από το φασίζον εθνικομπολσεβίκικο κόμμα, για να καταλήξει στις μέρες μας στο εθνικιστικό φιλοκυβερνητικό ευρασιατικό κίνημα. Ήταν, αν θέλετε, και αυτό μια απόδειξη
ότι στα τελευταία χρόνια της η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπιζε σοβαρές διεργασίες που με την ολοκλήρωση της ανατροπής του σοσιαλισμού γκρέμιζαν τους λαούς της στα αδιέξοδα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που σήμερα αιματοκυλεί τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας με τις συμπληγάδες του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.